Γαλατάκι παίρνουμε, αλλά είναι πολύ ακριβό. Δεν φτάνουν τα λεφτά πλέον. Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια στο γάλα η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι παρά τα αυξημένα κόστη, η παραγωγή πολλούν φθηνά στους εμπόρους, όμως στους καταναλωτές το γάλα φτάνει σε απαγορευτική τιμή. Η τιμή του γάλακτος στο τελευταίο εξάμηνο είχε κάποια πτώση, είχε φτάσει γύρω και στα 45 με 48 λεπτά. Τώρα έχει αρχίσει να ανεβαίνει πολύ, πολύ αργά, ένα λεπτό. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, πωλούν το γελαπνό γάλα στους εμπόρους από 0,33 έως 0,54 ευρώ το λίτρο και στο καταναλωτή φτάνει πάνω από 1,30 και 1,60 ευρώ. Το κατσικίσιο πωλείται 1 ευρώ το λίτρο και ο καταναλωτής το αγοράζει από 2-2,80 ευρώ, ενώ το πρόβειο γάλα πωλείται 1,54 ευρώ το λίτρο. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη κτηνοτροφική επιχείρηση που θα βγάζει ένα μεροκάματο με αυτά τα κόστη παραγωγής αν πέσει το γάλα. Η τιμή αυξήθηκε απότομα. Οι αυξήσεις στο γάλα φέρνουν απόφευκτα ανατιμήσεις στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Για να παραχθεί ένα κιλό φέτα απαιτούνται 4,3 λίτρα γάλακτος. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος μόνο για το γάλα είναι κάτι παραπάνω από 8 ευρώ. Το υπόλοιπο της τιμής της φέτας έχει να κάνει με τα κόστη λειτουργίας στο τυροκομείο αλλά και τα μεταφορικά. Πλέον είναι και τα υπόλοιπα κόστη που έχουν αυξηθεί, πετρέλαιο και οι ζωοτροφές. Η τιμή της φέτας κυμαίνεται από 10,50 έως 14,50 ευρώ το κιλό, ενώ το κατσικίσιο από 10,90 μέχρι και 14 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώνουμε ακριβότερο έως και 128,6% τόσο το γάλα όσο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.